στην Ελλάδα, που μας έβαλαν και στην ΟΝΕΑ, όπως είχε πει ο αλυσμόνητος κύριος Σιμίτης, οι μετανάστες που υφίσταται υπερεκμετάλλευση, καταπίεση και που δεν έρχονται εδώ για να πλουτίσουν ή για τουρισμό, αλλά και κάποιος πρέπει να καταθέτει ένσημα, αλλά για να μπορεί ο εργοδότης να του βάλει ένσημα πρέπει να έχει άδεια παραμονής. Όλες αυτές οι σκόπιμες τρέλες του ελληνικού κράτους που δεν οφείλονται στη γραφειοκρατία αλλά σε μια συνειδητή πολιτική που σκοπεύει στην υπερεκμετάλλευση των μεταναστών, στη δημιουργία μιας γκρίζας ζώνης για να μπορεί το κράτος, η κυβέρνηση, οι μηχανισμοί, τα κυκλώματα να πλουτίσουν και να αναπαράγονται πάνω στις πλάτες του πιο φτωχού και πιο καταπιεσμένου κομματιού. Το κεφάλαιο, τα χρηματιστήρια μπορούν να κινούνται χωρίς σύνορα, τότε και οι μετανάστες, οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα. Ξεκινάμε σήμερα μια μεγάλη, ένα σκληρή αγώνα για να ακούσουν τα προβλήματά μας στην κοινωνία. Για να φύγουμε από το σκοτάδι, για να πάμε στο φως. Χρόνια τώρα παλεύουμε μαζί με τις φίλες μας εργάτες Έλληνας για ίσα δικαιώματα για όλους, για το μετανάστες εργάτες. Εμείς δεν είμαστε κρατίας. Εμείς ζούμε εδώ, ζητάμε δικαιώματα να μου πείσει όλων των μεταναστών. Ευχαριστώ πολύ. Δίπλα μας. Δεν μπορούμε παρά όταν αυτοί οι ίδιοι αποφασίζουν να το διεκδικήσουν, εμείς ως Έλληνες, ως δικηγόροι, ως γιατροί, ως πολίτες αυτής της χώρας, δεν μπορούμε παρά να τους ακούσουμε, να τους σεβαστούμε, να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους.